Φρένο στο σερί της αύξησης των επιτοκίων έβαλε από την Αθήνα, όπου και συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Κριστίν Λαγκάρντε έπλεξε εκ νέου το εγκόμιο της Ελλάδας μετά τη θερμή τοποθέτηση στο δείπνο που παρέθεσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος. Greece has demonstrated phenomenal recovery capacity and it is, if I recall, 10% above the pre-COVID level at this point in time now. So I don't know what is normal or abnormal, but I have to say that it's a stellar performance. Την πορεία της οικονομίας επικαλέστηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω στους Ευρωπαίους Κεντρικούς Τραπεζίες και να παρουσιάσω την πολύ σημαντική πρόοδο την οποία έχει επιτελέσει η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, να μιλήσω για την επενδυτική βαθμίδα την οποία κατακτήσαμε και για το γεγονός ότι από όλους αναγνωρίζεται αυτή η τεράστια προσπάθεια της χώρας να ξεφύγει από τα δύσκολα χρόνια και να γίνει πια ένας πρωταθλητής στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παρά τις διεθνείς αναταράξεις, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε ομιλία του στο συνέδριο του Economist. Παρά το, θα μου επιτρέψετε να πω, πρωτογενές πλεόνασμα κρίσεων που έχουμε να διαχειριστούμε, έχουμε μια οικονομία η οποία αποδεικνύεται παραπάνω από ανθεκτική. Για το θετικό momentum της ελληνικής οικονομίας που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές από το εξωτερικό μίλησε και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, τονίζοντας μάλιστα πως η Ελλάδα έχει ανοσία στα υψηλά επιτόκια.